Κύριε Πρόεδρε, πάτε για απεργία την Πέμπτη. Τι σας αναγκάζει να συνεχίσετε αυτόν τον εμπριακό αγώνα? Η απεργία προκηρύχθηκε για τις 18 του μήνα κατόπιν προτάσεων των ταξικών δυνάμεων που συσπηρώνονται στο Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, που ετέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ και αντίστοιχε σε άλλες οργανώσεις αυτοαπασχολούμενων και μικρών επιχειρηματιών. Η καπιταλιστική κρίση βαθαίνει συνεχώς. Αποδείχθηκε ότι όλα όσα μας λέγαν το προηγούμενο διάστημα για μέτρα τα οποία θα μας οδηγούσαν στην ανάπτυξη, αποδείχθηκαν ότι ήταν ψεύτικα και το μόνο που εξυπηρετούσαν ήταν να μειώσουν μόνο το εργατικό κόστος, εξυπηρετώντας τις μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις και ειδικά τις ξένες, οι οποίες θέλουν τον Έλληνα εργαζόμενο να είναι μόνο φθηνή εργατική δύναμη. Αυτό εξυπηρετούν και τα νέα πολύ πιο βάρβαρα μέτρα, τα οποία ετοιμάζουν για το επόμενο διάστημα σε συνεργασία, η Τρόικα σε συνεργασία με το μεγάλο μονοπωλιακό και πολυεθνικό κεφάλαιο. Οι εργαζόμενοι πρέπει να δώσουν το παρόν στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Θα είναι ένα δείγμα ότι τέλος πάντων δεν γίνονται πιστευτά από τώρα και πέρα αυτά και όσοι τους πίστεψαν μέχρι τώρα έχουν αυταπόδεικτη την κατάσταση μπροστά τους ότι τα πράγματα θα πάνε όλο και προς το χειρότερο. Ανάπτυξη προς όφελος των εργαζομένων δεν πρόκειται να υπάρξει. Το μόνο που θα υπάρξει είναι μια πλασματική άνοδος της κερδοφορίας ή και πραγματική άνοδος μόνο της κερδοφορίας. Οι νέες επενδύσεις που θα γίνουν δεν θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και γι' αυτό οι εργαζόμενοι πρέπει να δώσουν την απάντησή τους. Ήθελα να μας πείτε ορισμένα πράγματα για την κατάσταση του κλάδου σε τοπικό επίπεδο. Ήδη πάρα πολλοί συνάδελφοι, νέοι λογιστές, εγκαταλείπουν τα λογιστικά του γραφεία λόγω του ότι οι επιχειρήσεις που είχαν και που συνεχίζουν να έχουν φθήνουν όλο και προς τα κάτω. Οι διακοπές δραστηριοτήτων είναι όλο και συνεχόμενες και πολλοί νέοι συνάδελφοι αναζητούν αλλού εργασία. Η ίδια κατάσταση είναι και στον κλάδο των μισθωτών λογιστών, όπου στο νομό μας οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν μεγάλα και σοβαρά προβλήματα στο να αντιμετωπίζουν την κατάσταση γενικότερα. Η ανεργία γενικά στους εργαζόμενους, άρα και στον κλάδο των λογιστών, έχει εκτιναχθεί σε δυσκολία ύψη. Ήδη, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, έχει ξεπεράσει το 25%. Δηλαδή, μεγαλώνει γύρω στο μισό με 1% ανά μήνα. Βεβαίως, μιλάτε συγκεκριμένα για τον κλάδο. Μιλάω συγκεκριμένα για τον κλάδο, αλλά και γενικότερα. Τώρα, ο κλάδος κι αυτός υποφέρει όπως όλοι οι κλάδοι. Δεν έχει να υποδείξει τίποτα διαφορετικό. Το επόμενο διάστημα, θεωρώ, προσωπική μου άποψη, είναι ότι η ανεργία θα μεγαλώσει πάρα πολύ, γιατί ήδη ήταν καλοκαίρι μέχρι τώρα και ήδη υπήρχαν κάποιες δουλίτσες, εποχιακές, τουριστικού χαρακτήρα κλπ. Το επόμενο διάστημα και μόλις πέσουν και αυτά τα μέτρα, θα κάμψουν τη ζήτηση και την αγοραστική αξία της εργατικής δύναμης και η ανεργία θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Και η ανεργία είναι ο μεγαλύτερος πολλαπλασιαστής της οικονομικής ύφεσης. Ναι. Δηλαδή, μια μονάδα ανεργίας ισοδυναμεί με πάνω από μια μονάδα οικονομικής ύφεσης.